όμως την αγαπημένη μας καλημέρα. Την αγαπημένη καλημέρα της εβδομάδας, την πιο γλυκιά καλημέρα. Παπα Χρήστος! Παπα Χρήστο μου! Αχ, αυτό το γέλιο! Μα τι ωραία που είστε! Λοιπόν, άκου τώρα που είμαι έτσι για να σας τρελάτε όλους και τρελάτε και εγώ. Ξανά είμαι Μυτιλίνη Λέσπο. Α, τι ωραία, τι ωραία. Και ξύπνησα μέσα στις πορτοκαλιές. Πω Θεέ μου, μέσα στις πορτοκαλιές και τις λεβολιές. Μπορώ να το πω ότι ζηλεύω λίγο, ζηλεύω. Ζηλεύω, να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Καλημέρα, Ελπιδάκη μου. Καλημέρα, Καρδουλά μου. Καλώς ορίσατε. Καλημέρα, Κύπρος, από τη Λέσβο. Ήρθα εδώ για μια ομιλία. Έχω τη Δευτέρα το απόγευμα μέσα στο κέντρο της Μυτιλίνης. Μια ομιλία στην αίθουσα Ινοφόρος. Θα κάνω μια ομιλία για τους νέους τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Και μου αρέσει πάρα πολύ που είναι εκεί. Ναι. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι το πλάνο σας, που είναι η πορτοκαλιά πίσω, είναι ο καταγάλανος ο ουρανός, ακούγονται εκεί και τα πουλάκια που κελαϊδούν. Ναι, είμαι σε ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο, είναι υπέροχα, είναι πάρα πολύ ωραία. Τα χαίρομαι. Χαίρομαι που είμαι εδώ ξανά, διότι εδώ είναι πολλά κομμάτια από την καρδιά μου. Είναι ο Αρχάγγελος, είναι ο Παπαφώτης. Έχουμε πει για αυτόν, είναι Άγιος Ραφαήλ, θα πάμε και σε άλλα μοναστήρια σήμερα. Ο καιρός είναι καταπληκτικός, σαν καλοκαίρι. Νιώθεις ότι πρέπει να μπεις στη θάλασσα μέσα. Τι ωραία, τι ωραία. Ναι, και κοίτα και τι ωραίο λουλουδάκι θα σας δείξω εδώ, σας χαρίσω. Υπέροχες μαργαρίτες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ωραία που είναι η φύση όμως, τι ωραία. Είναι ωραία, ρε Ελπίδα, είναι ωραία να βρίσκουμε τα όμορφα και να τα χαιρόμαστε. Τόσα όμορφα έχει ο τόπος, η γη, κάθε τόπος έχει τις ομορφιές του. Αρκεί να έχουμε ομορφιές και μέσα μας. Αν έχουμε ομορφιές και μέσα μας, όλα γίνονται υπέροχα, όλα γίνονται όμορφα. Και ό,τι δεν έχουμε και ό,τι δεν μπορούμε, το είπαμε, πρέπει να το παλεύουμε. Πρέπει να το παλεύουμε, διότι αν δεν παλεύουμε τις ομορφιές, έρχεται και μας πλακώνει η μαυρίλα, και μετά η μαυρίλα γίνεται κατάθλιψη και η κατάθλιψη γίνεται πνιγμός και ο πνιγμός μας καταστρέφει, μας διαλύει. Ας βλέπουμε τις ομορφιές. Κοίτα, τώρα βγήκα σε μια αυλή και δεν ήξερα σε ποιο σημείο να βάλω την καμερούλα για να σας δείξω πόσες ομορφιές μπορεί να έχουμε. Πόσες ομορφιές. Θάλασσα ακούγεται παρακάτω. Τα βουνά εδώ, οι ελιές, οι πορτοκαλιές, ο ήλιος, η χαρά. Όλα είναι όμορφα. Όλα είναι όμορφα, αν είναι όμορφα και μέσα μας. Και για μένα η κάθε Παρασκευή είναι πανέμορφη, να το ξέρεις. Πόσο χαίρομαι και για μας. Η Παρασκευή είναι πανέμορφη, να το ξέρεις. Και για μας. Γιατί περιμένω την καλημέρα, περιμένω μια καλημέρα που έχει γίνει αγάπη, που έχει γίνει χαρά, που έχει γίνει λατρεία, που έχει γίνει προσμονή. Έτσι, ακριβώς. Όχι μόνο εγώ σας περιμένω, αλλά και όλη η Κύπρος, να ξέρετε, και όλοι όσοι μας παρακολουθούν από όλο τον κόσμο ουσιαστικά. Το ρικσάτ που εκπέμπει παντού και να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλους. Λες μωρέ να βρεθώ και Κύπρο σύντομα. Εγώ λέω, Παπαχρήστο μου, εγώ λέω και σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Άντε. Να βρεθούμε και Κύπρο, να κάνουμε και εκεί πράγματα. Τι ωραία! Αυτό το νησί. Αυτό το νησί έχει και τις ομορφιές του τόπου, αλλά έχει και την ιστορία και την παράδοση όσο λίγα μέρη. Γι' αυτό μωρέ και σας ζηλεύουν όλοι, γι' αυτό σας ζηλεύουν, γιατί έχετε ομορφιές κι εσείς ασύγκριτες. Ένα νησί με τόση ιστορία, με τόση παράδοση, με τόσα προσκυνήματα, με τόσο υπέροχους ανθρώπους. Πόσο σας χαίρομαι, πόσο τιμή είναι για μένα που μιλάω κάθε εβδομάδα μαζί σας. Νιώθω ότι είμαστε μια οικογένεια, νιώθω ότι είμαστε μια παρέα, νιώθω ότι είμαστε όλοι μαζί. Έτσι νιώθω. Και εμείς αυτό νιώθουμε πραγματικά. Και
Θέλω πάρα πολύ να έρθετε στην Κύπρο να σας πω κάτι. Δηλαδή, μόλις σας δω μπροστά μου, θα κλάψω από τη χαρά μου. Αλήθεια. Αλήθεια. Τόσο πολύ σας αγαπώ. Το γνωρίζετε αυτό, γιατί μιλάμε και προσωπικά. Που θέλω τόσο πολύ να σας δω. Δεν έχουμε καταφέρει με τον Παπαχρήστο να τα πούμε και από κοντά. Ναι, δεν έχουμε καταφέρει. Αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτό θα γίνει σύντομα. Θα έρθει ο Θεός, το θέλει νομίζω. Το θέλει ο Θεούλης. Την άλλη Παρασκευή το πρωί, ναι, θέλω να πούμε για τις επαιτίους που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Θα έχει μόλις περάσει 28 Οκτωβρίου. Βεβαίως. Και θα ήθελα να πούμε για όλα εκείνα που ζήσαμε ως Ελληνισμό, μία ακόμη έτσι επέτειο σπουδαία. Και επειδή ζούμε στις μέρες όπου η ολοκληρωτική σκέψη και ο φασισμός ξαναπάει να μπει μέσα στα μυαλά των ανθρώπων και να μας ανακατέψει, θα ήθελα να είναι όλοι έτοιμοι να πούμε δύο λόγια για αυτά, γιατί πρέπει ο άνθρωπος να ζει ελεύθερος και στην ψυχή και στην καρδιά και στη ζωή και στα μυαλά του. Να προσέξουμε οι άνθρωποι ποιοι σκλαβώνουν τα μυαλά μας. Ποιοι σκλαβώνουν την ψυχή μας και μας την παιδεύουν και μας την μπερδεύουν. Και οι παιδεμένες και μπερδεμένες ψυχές και καρδιές και μυαλά μόνο κακό μπορούν να κάνουν. Και σε εμάς τους ίδιους, αλλά και σε αυτούς τους υπόλοιπους στην κοινωνία. Δεν χρειάζεται να έχουμε ούτε μπερδεμένα μυαλά, ούτε σκλαβωμένες ψυχές και καρδιές στις ιδέες και στις ιδεολογίες κάποιων που θέλουν μετά να μας εκμεταλλεύονται. Όχι. Ο ίδιος ο Θεός, μωρέ, μας άφησε ελεύθερους. Όστις θέλει. Τι υπέροχη φράση. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου. Όποιος θέλει. Και ενώ μας άφησε ελεύθερους και ενώ εμείς πολλές φορές επιλέγουμε την ελευθερία με κακό τρόπο, παρόλα αυτά, αυτός ο Θεός συνεχίζει να μας αγαπάει, 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 να μας αγαπάει και να μας θέλει φίλους Του, όχι δούλους Του. Δεν μας θέλει δούλους Του. Εμείς, λέει, φίλοι μου εστέ, είστε φίλοι μου εσείς, είπε στους μαθητές, δεν είστε δούλοι μου. Πόσο ωραίο να είμαστε φίλοι του Θεού και εμείς μετά να θέλουμε να σκλαβώσουμε ο ένας τον άλλο. Πόσο κακό είναι αυτό και να το κάνουμε στο όνομα και ιδεολογιών και πραγμάτων και καταστάσεων, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι το μεγαλείο της ζωής των ανθρώπων είναι η ελευθερία. Η ελευθερία. Ακριβώς. Παπαχρήστο μου, τώρα μου έχουν αφήσει κάτι στην πόρτα εδώ, στην πόρτα του στούτιο και θέλω να σας το δείξω. μας δείξατε προηγουμένως τις μαργαρίτες, τις υπέροχες μαργαρίτες από τη Μυτιλίνη. Αυτές. Εγώ τώρα ξέρετε τι θέλω να σας δείξω. Λοιπόν, περιμένετε γιατί μας τα άφησαν εκεί στην πόρτα του στούντιο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Τι ωραία, δεν ξέρω πραγματικά όποιος το έχει βάλει. Δείτε εδώ, για σεμί. Αφαπα, που μυρίζει και ωραία τα γιασεμί. Υπέροχο γιασεμί. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Ποιος το άφησε? Ποιος είναι, ποιος? Κάποιος συνάδελφος εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, όποιος και να είναι. Σας ευχαριστούμε μόνο για τη σκέψη. Υπέροχο το γιασεμί. Ξεκινήσαμε και με το τραγούδι αυτό. Η νύχτα μυρίζει γιασεμί, η μέρα μυρίζει. Έτσι, ωραία. Ωραία, λοιπόν, να έχουμε τα λουλούδια μας. Να έχουμε τα λουλουδάκια μας, να έχουμε τα λουλουδάκια μας. Τα έτσι, λουλουδάκια. Τι ωραίο, μας τα βάλε και σε ποτήρι, έτσι, με το νεράκι του. Ευχαριστώ. Ποιος είναι, ποιος, παιδιά, ας έρθει εδώ να τον ευχαριστήσουμε. Να σου πω ένα γεγονός με λουλουδάκια. Βεβαίως. Κάποτε έρχεται ένας παππούς ο καημένος. Ήταν μεγάλη ηλικία, 90 χρονών, να μου πει ένα παράπονο, έναν πόνο που είχε. Μου λέει, ρε πάτερ, πόσο βασανίζομαι. Είχε φύγει από τη ζωή του η καλή του και έβρισκε πάνω στο μνήμα κάθε μέρα ένα τριαντάφυλλο.
Κάθε μέρα ένα τριαντάφυλλο. Στην αρχή του άρεσε, μετά όμως άρχισε να του περνά σκέψεις. Ναι. Λες μωρέ τώρα που έφυγε από τη ζωή, κάποιος άλλος να την αγαπούσε πιο πολύ από μένα και να της φέρνει τριαντάφυλλα. Πέρασε ο καιρός, ένας μήνας, δύο μήνες, τρεις μήνες, βασανίζονταν ο παππού. Και κάποια στιγμή ποιον βλέπει. Ποιον. Βλέπει το εγγονάκι του, που ήταν μαθητής δημοτικού, να πηγαίνει στη γιαγιά ένα λουλούδι κάθε μέρα που με το έχουμε από την αυλή του. Και λέει, αχ μωρέ, αχ μωρέ, εσύ το φέρνεις. Ναι βρε παππού, γιατί της είχα υποσχεθεί της γιαγιάς ότι κάθε μέρα θα της πάω ένα λουλούδι. Το γλυκό μου, τι ωραίο. Πόσο τι ωραίο. Ενώνονται όμορφα στη ζωή όλα τι τα ωραία, πράγματα. Πραγματικά. Και πόσο δείχνουν ομορφιές, πόσο δείχνουν αγάπη, πόσο δείχνουν όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία γεμίζουν τις καρδιές των ανθρώπων. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που και από τη Μυτιλίνη δεν χάσατε τη σύνδεση μαζί μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να περάσετε όμορφα. Με την Κύπρο έχω την αίσθηση ότι δεν θα τη χάσω τη σύνδεσή μου ποτέ. Έτσι, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Εμείς σας θέλουμε, είστε μέρος της ζωής μας. Είστε μέρος της πατρίδας μας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, σας αγαπάμε. Να περάσετε όμορφα, ανάψετε και κανένα Φιλούδια, κεράκι για μας. Θα ανάψω σε όλα τα προσκυνήματα που θα πάω. Θα έτσι, έτσι. Φιλούθια. Φιλούθια, φιλούθια Κύπρος. Φιλούθια. Φιλούθια Κύπρος. Το καλό. Γεια σου, Παπα Χρήστο μου. Γεια σου.